η Ελλάδα συμφώνησε να παραδώσει αυτοκινούμενα πυροβόλα Mi-109 στην Ουκρανία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά του ρωσικού στρατού. Την αποκάλυψη την έκανε ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Lloyd Austin. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Πεντάγωνο, Austin είπε χαρακτηριστικά πως ορισμένα από τα νέα πακέτα βοήθειας από αυτές τις χώρες, που περιλαμβάνουν την Ιταλία, την Ελλάδα, την Νορβηγία και την Ιρλανδία, θα περιέχουν κρίσιμη σημασία συστήματα πυροβολικού και πυρομαχικά, συστήματα παράκτειας άμυνας, άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα. Αυτό σημαίνει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη χώρα και τη βάζει στο στόχαστρο της Ρωσίας, μετατρέποντάς την σε ένα άκρος εχθρικό κράτος για τη Μόσχα. Περίπου 20 χώρες της ομάδας επαφής της Ουκρανίας συμφώνησαν να συνεισφέρουν νέα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για να βοηθήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές δυνάμεις που επιτίθενται στη χώρα τους τελευταίους 3 μήνες, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Lloyd Austin.